MasterChef. Ωστόσο, θα είναι μία από τους δύο φιναλίστ, γιατί τώρα σας έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ για το ποιοι θα είναι στον μεγάλο τελικό του MasterChef. Κοίταξε, Κατερίνα, ξεκινάμε πρώτα από τις ημερομηνίες των γυρισμάτων. Και το λέω έτσι, γιατί είχαμε μια αναβολή στα γυρίσματα. Θα γίνουν 6 και 7. Ενώ ήταν προγραμματισμένο να γίνουν πρώτη του μήνα. Οπότε θα έχουμε δύο μέρες στα γυρίσματα του τελικού, 6 και 7 Μαΐου. Έτσι. Για ποιο λόγο θα γίνει αυτό? Δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Να προλάβουν να επιστρέψουν όλοι οι παίκτες, γιατί ήταν μεσολάβησε το Πάσχα, δεν ήταν όλοι πολύ κοντά στην Αθήνα. Για αυτό το λόγο ακριβώς. Και θα δούμε και ένα επεισόδιο reunion. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε, ότι θα μαζευτούν όλοι οι παίκτες και θα έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Από εκεί και πέρα λοιπόν. Αυτή. Αυτό που διαβάζω στο Twitter είναι για έναν άντρα και μία γυναίκα. Υφίσταται αυτό. Υφίσταται αυτό, πολύ σωστά διαβάζεις. Είναι μία γυναίκα και ένας άνδρας. Ποια γυναίκα είναι όμως τώρα αυτή? Είναι η γυναίκα που έχει ζητηθεί τόσο πολύ? Είναι η γυναίκα που έχει διχάσει τόσο πολύ? Οι πληροφορίες μας λένε πως ναι. Είναι η Σπυριδούλα στην τελικό. Η αλήθεια είναι πως η είδηση. Είναι καλή σεφ όμως. Είναι καλή σεφ. Είναι πολύ καλή. Είναι καλή σεφ. Η αλήθεια είναι πως η πληροφορία σε εμάς ήρθε πριν από περίπου 3 ημέρες και μας έκανε και φοβερή εντύπωση και θελήσαμε να το διασταυρώσουμε αρκετές πλευρές. Γιατί, κοίταξε Κατερίνα, κρατάμε και ένα μικρό καλάθι γιατί. Μήπως είναι στοχευμένη η διαρροή αυτή? Θα μπορούσε. Μιλήσαμε όμως με αρκετούς ανθρώπους, όχι βέβαια. Παιδιά, μια πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί μιλάμε τα προηγούμενα. Ψηφίζει η Επιτροπή των Νικητών το κοινό? Εξαρτάται πώς θα γίνει ο διαγωνισμός. Θα διαγωνιστούν οι παίκτες συγκεκριμένα πιάτα που θα κληθούν με βάση αυτό που θα τους βάλουν οι κριτές. Θα έχουν και οι κριτές αναλόγω, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ίσως γίνει και ζωντανά. Δεν ξέρω, εκεί είναι ένα ερωτηματικό ανάσημο αυτό, γιατί δεν τους βγήκε καθόλου στο Next Model. Πήγε πολύ χάλια η πληροφορία ζωντανά. Είχαν πολλά προβλήματα, οπότε δεν ξέρω αν. Το πεθυνό μα έσευγε. Η Κριτική Επιτροπή. Μόνο Κριτική Επιτροπή. Ωραία, για συνεχίσει. Λοιπόν, και έχουμε και έναν άντρα λοιπόν. Κοίταξε. Εσύ λες ο Χρήστος. Ναι. Εμείς λέμε. Το ίδιο θα έλεγα. Αυτός που λέγαμε και από την αρχή. Λέγαμε και ένα άλλο όνομα, Κατερίνα, το θυμάσαι. Λέγατε και τον Πάνο. Το Μανώλη. Το Μανώλη λέγαμε. Λέγαμε το Μανώλη. Έλα ρε, δεν είναι ο Χρήστος. Εγώ επειδή είμαι δίπλα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, είναι ο Μανώλης αυτός που θα έρθει αντιμέτωπος με τις πληροφορίες. Είναι καλό σεφ. Ναι, είναι καλό σεφ. Δεν είναι όμως, παιδιά, συγγνώμη. Και οι άλλοι και ο Πάνος, εμείς λέγαμε. Και οι υπόλοιποι που έχουν μείνει. Και ο Χρήστος. Ρώτησε για τον Χρήστο. Πολύ δυνατό. Ο Χρήστος είναι και πάρα πολύ αγαπητός. Είναι και πάρα πολύ καλό. Έχει βγάλει πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα. Ο Μανώλης είναι ποιον τόνο σε σχέση με τις πληροφορίες? Είναι η μέρα με τη νύχτα. Και να σας θυμίσω και ο Μανώλης είναι και ο άνθρωπος που κέρδισε και το χρηματικό έπαθλο. Και δεν κέρδισε και λίγα χρήματα. Ήταν έκπληξη μεγάλη. Η έκπληξη μεγάλη όμως έρχεται τώρα. Για να συμπληρώσει. Είναι γυναίκα MasterChef. Δεν έχουμε ξανά γυναίκα MasterChef. Όχι. Βέβαια, εγώ θα επιμείνω και θα λέω ότι είναι δύο ονόματα που ήταν ουσιαστικά. Ας με επιτραπεί εμένα η έκφραση, γιατί το παρακολουθούμε outsider. Δηλαδή, ναι, μεν ο Μανώλης ήταν στην τριάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ανάμεσα στους δύο τελικούς φιναλίστ. Περισσότερο εκείνος είναι outsider. Περισσότερη και η κριτική έχει δεχτεί η Σπυριδούλα για τη φωνή, το χαρακτήρα της, παρά για τις μαγειρικές της ικανότητες. Ρωτημένη βέβαια στο παιχνίδι μέχρι τώρα δείχνει πάρα πολλά για τις ικανότητές της. Συμφωνούμε. Το θέμα είναι ότι οι πληροφορίες οι ίδιες λένε πως ο πολύ αγαπημένος μας Χρήστος φτάνει στην πηγή αλλά δεν πίνει νερό. Είναι ο τρίτος. Φαίνεται λοιπόν μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα που μιλάμε, ότι ο Χρήστος είναι εκείνος που φτάνει πολύ κοντά, πως είναι ο τρίτος και δεν καταφέρει να μπει στη διάδα. Πόσο κρίμα. Είναι η πληροφορία που ουσιαστικά εμείς μάθαμε αποκλειστικά χθες το βράδυ πριν από λίγες ώρες, ότι ο τρίτος παίκτης που φτάνει πάρα πολύ κοντά είναι ο Χρήστος. Που εμείς τον περιμέναμε να είναι στη διάδα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο αντικειμενικά κάνει πολύ καλά πιάτα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για παρόλα αυτά, να σας ρωτήσω κάτι. Διατηρούμε παρόλα αυτά επιφυλάξεις για το. Ο Πάνος. Στο παιχνίδι. Αυτό που ακούγεται. Πότε θα φύγει, δηλαδή, τέταρτος? Έχει, είναι στην πεντάδα ο Πάνος. Είναι στην πεντάδα. Έχει κάτι ρώτηση προ την ανάγκη. Αναρωτιέμαι αν διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας όσον αφορά τα spoiler, γιατί κάμια φορά όπως ξέρουμε υπάρχει και λαθεμένη διαρροή. Μέχρι στιγμή τα spoiler που έχουμε μάθει εμείς έχουν βγει αληθινά. Απλά τι γίνεται τώρα, επειδή μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι δεν ήταν και τόσο ανάμεσα στα φαβορί. Και επίσης υπήρχε έτσι μια αναφορά στο Twitter. Ακούστηκαν τα ονόματα ταυτόχρονα από πάρα πολλές πλευρές. Διοχετεύτηκαν τα ονόματα περίπου την ίδια ώρα, τώρα σε λίγο χρόνο νωρίτερα, μπορεί να το μάθαμε εμείς, κάποια άλλα κτλ. Αργότερα. Να κρατήσουμε και ένα μικρό καλάθι. Εγώ πιστεύω, βέβαια, χθες το βράδυ που μιλήσαμε με κάποιες πηγές μας, μας επιβεβαιώνουν ότι είναι τα δύο ονόματα αυτά. Τέλειωσε. Απλά κρατάμε και ένα μικρό καλάθι. Γιατί μου κάνει έτσι δεν γίνεται στο παιχνίδι. Ναι, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στο παιχνίδι ή αν είναι μια στοχευμένη διαρροή. Κορίτσια, αυτό για τον Ιούνιο, ότι θα πάει μέχρι τον Ιούνιο. Θα πάει γιατί θα σταματήσουν για τις εκλογές. Θα κάνει μια παύση. Ναι, γιατί δεν έχουμε εκλογές κάποιε. Ναι, είναι δύο Σαββατοκύριακα. Να σου θυμίσω πω και η Σπυριδούλα το είπε μέσα στο παιχνίδι πω εγώ έχω το γάμο τον Ιούνιο. Οπότε αν τραβήξει αυτό ο πολύ, σου πάρει
πάρει και μια μικρή αναβολή ο γάμος. Που μήπως αλλάξει και ο γαμπρός, ρε, συγγνώμη αυτά που όχι, μωρέ, δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Είναι συγκεκριμένη το κόσμο. Για είναι σίγουρο 100% με ενημερώνει και ο Θεός. Το ξέρουμε και εμείς. Μάιο τελειώνει το παιχνίδι. Οπότε δεν υπάρχει θέμα παράταση. Όχι, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Και εγώ το άκουσα και με εντυπωσίασα. Την ίδια στιγμή τώρα.